Και ήθελα μια επί της ευκαιρίας να το πω και μια, να το γράψουμε και στο YouTube για τους φίλους που δεν είναι στο Facebook αλλά παρακολουθούν το κανάλι. Σήμερα είπαμε ότι όλος ο κόσμος, έτσι, έχει κάποιες ενέργειες που μπορεί να χειραγωγήσει. Κάθε ένας από εμάς έχει εκπέμπει ορισμένες δονήσεις, ορισμένες ενέργειες, που αυτές οι ενέργειες είναι από το εσωτερικό του και βγαίνουν προς το εξωτερικό του, δηλαδή από τον ψυχισμό του και καταλήγουν να είναι η συμπεριφορά του. Αυτές οι ενέργειες λοιπόν φτιάχνουν την όλη πραγματικότητά μας, την δημιουργούν κυριολεκτικά. Αυτές οι ενέργειες που έχουμε μέσα μας, από το κέντρο μας τα λέγαμε, αναλόγως το πώς εξαπλώνονται έξω, δημιουργούν όλο το 3D και όλα τα υπόλοιπα στρώματα μέσα σε αυτό. Άρα λοιπόν λέμε στον άνθρωπο να ξεκινήσει να κατευθύνει συνειδητά τις ενέργειες. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν στην αρχή ευαισθητοποιείται, αρχίζει και βλέπει πόσες ενέργειες έχει και μετά θα πρέπει να τις κατευθύνει. Επειδή όμως οι άνθρωποι για τις εσωτερικές ενέργειες ακόμα δεν είναι κατάλληλα ευαίσθητοι ώστε να τις βλέπουν, κατάλληλα συνειδητοί σε αυτές, τους λέμε να ξεκινήσουν με τις ενέργειες που μπορούν και βλέπουν. Οι ενέργειες αυτές, τα λέγαμε, είναι ο χρόνος που δίνουμε κάπου, η ασχολία που δίνουμε κάπου, τα λεφτά που δίνουμε κάπου, τα συναισθήματα που δίνουμε κάπου, οι σκέψεις που δίνουμε κάπου, οι πεποιθήσεις που δίνουμε κάπου. Όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν το θόλο πραγματικότητάς μας. Κάθε φορά ατομικά και συλλογικά δημιουργούμε αυτή την πραγματικότητα που όλοι βλέπετε και ατομικά και συλλογικά σαν ανθρωπότητα. Τι γίνεται όμως, όταν εσύ έχεις παραδώσει τη δύναμή σου, σου διευθύνουν άλλοι, έτσι, τις δικές σου ενέργειες, νομίζοντας ότι εσύ έχεις την ελεύθερη βούληση. Αλλά καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι κοιμούνται, έτσι, νομίζουν ότι διευθύνουν τις ενέργειές τους, ενώ άλλοι τους διευθύνουν. Κοιτάξτε τι γίνεται με τα ποδόσφαιρα, τα μουντιάλ, τα τραγούδια, τις εκκλησίες. Κοιτάξτε κάθε φορά πόσο έλεγχος υπάρχει πάνω στο ανθρώπινο όν. Τον ελέγχουν πώς, κάνοντας εσένα να δημιουργείς για αυτούς. Αυτές οι ενέργειες που λέγεται χρόνος, αυτές οι ενέργειες που λέγεται τα λεφτά, το ρευστό, όλες οι ενέργειες που λέγονται πράξεις, όλες οι ενέργειες που κάνετε, αν καταλάβετε και γίνετε συνειδητοί κάθε μέρα, πού πάει αυτή η ενέργεια, πού πάει τα λεφτά που δίνω, πού τα δίνω, πώς με ενισχύει αυτή η ενέργεια, πώς με ενισχύει η άλλη. Δεν μιλάω για τα συναισθήματα και τις σκέψεις που πρέπει να είσαι παρατηρητικός πολύ για να μπορείς να τα δεις. Μιλάω για τη δράση σας. Ξεκινήστε και δείτε κάθε φορά για την πραγματικότητα που θέλετε να έρθει, η πράξη σας, έτσι, ο χρόνος σας, η ασχολία σας, κάθε φορά πώς ενισχύετε την πραγματικότητα εκείνη και θα δείτε ότι ενισχύετε διαφορετική πραγματικότητα από αυτή που θέλετε να έρθει. Γιατί? Γιατί είστε ασυνείδητοι στις ενέργειές σας. Κάθε φορά ταυτίζεσαι με την κοινωνία, ταυτίζεσαι με το σύστημα, άρα το ίδιο το σύστημα σου δίνει, έτσι, θα λέγαμε, κάθε φορά την ευκαιρία να διαλέξεις υπέρ του. Αν νιώθεις λοιπόν εγκλωβισμένος μέσα σε ένα σύστημα, πρέπει να καταλάβεις ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να αποταυτιστείς και να πάρεις τη δύναμη να χρησιμοποιήσεις το σύστημα. Όχι να το καταστρέψεις με την έννοια της καταστροφής, αλλά να το χειραγωγήσεις, να χειραγωγήσεις προς όφελό σου την ύλη. Κάθε φορά βλέπετε οι άνθρωποι που πάνε και δίνουν τα λεφτά τους. Όλοι φωνάζουν μια επανάσταση συνείδησης. Πώς κάνοντας τα ίδια πράγματα. Όλοι φωνάζουν μια επανάσταση να έρθει οικονομική. Πώς, αφού δίνοντας τη δύναμή σας τα ίδια πράγματα. Όλοι φωνάζουν να είμαστε όλοι εντάξει, ίσοι και ισότητα. Πώς, αφού καθένας που πάρει λεφτά στα χέρια του, πάει, πάει και τα κουμπάει για να έχει δούλους και φροντίδα από άλλα άτομα. Αν η συνεργασία λοιπόν γίνεται μόνο λόγω των χρημάτων, μια θα έχει ο ένας λεφτά και ο άλλος θα είναι δούλος, μια θα έχει ο άλλος λεφτά και ο άλλος θα είναι δούλος, και όποιος έχει λεφτά θα αγοράζει τον άλλον την εργασία του, το οτιδήποτε μπορεί να δώσει ο άλλος να αφιερώσει. Όταν όμως εμείς ξεκινήσουμε και χειραγωγήσουμε και δίνουμε την πράξη μας, την ασχολία μας, έστω και όλα το χρηματικό ποσό μας στα άτομα που πρέπει, έτσι, και δημιουργήσουμε έναν κύκλο, έτσι, ενίσχυσης αυτό του ρευστού και όχι της αποθήκευσης των αρνητικών, αλλά τη ρευστότητα των χρημάτων σε θετικούς σπόρους, τότε θα δείτε σιγά σιγά πώς θα αλλάζει η πραγματικότητα. Πρέπει να γίνουμε συνειδητοί και να ακολουθήσουμε στο μια φορά με ένα διαλογισμό να δούμε πού πάνε τα λεφτά που στέλνουμε. Πάνε για το καλό μας ή για το κακό μας. Πού πάνε οι σκέψεις που στέλνουμε, η ασχολία καθημερινά.
Αυτό δεν το λέμε για κάποιον άνθρωπο για να αλλάξει 100%. Αυτό το λέμε κάθε φορά σιγά σιγά να γίνετε συνειδητοί. Κάθε φορά σε ένα περίσσεμα θα λέγαμε ενέργειας για αρχή. Σε μια θα λέγαμε ενίσχυση που μπορείτε να έχετε εύκαιρη την κάθε φορά. Είτε λέγεται σκέψη, χρόνο, σχολεία, χρήματα. Κοιτάξτε λοιπόν το ποσοστό της ημέρας. Τι πάει για την πραγματικότητα που θα θέλατε να ζήσετε και τι πάει για να ενισχύσει την πραγματικότητα που ζείτε ήδη. Αυτό, όπως είπα στην κυριαρχία χωροχρόνων στο νούμερο 1 βιντεάκι, είναι όλο το κόνσεπτ που σας έχουν εγκλωβισμένους για να μην μπορείτε να δημιουργήσετε πραγματικότητα τους που ακριβώς θέλετε. Ακριβώς γιατί πειράζουν τα όνειρά σας. Δεν τους νοιάζει άμα θα βάλουν μεγάλο εισιτήριο όταν θα γίνονται π.χ. τα, μια που είναι και η Άτζη εδώ πέρα, να μιλήσουμε όταν που γίνονται αυτά τα βραβεία του τραγουδιού. Δεν τους νοιάζει αν θα το κάνει χορηγήσει, ξέρω εγώ, και θα το κάνουν για ιερό σκοπό που λένε και τα πράγματα. Τους νοιάζει για να ενισχύσουν αυτή την πραγματικότητα των ειδώλων, των προτύπων. Δεν τους νοιάζει να δώσουν και 5 χρήματα παραπάνω. Τους νοιάζει διαφήμιση να φτιάχνουν την πραγματικότητα των ανθρώπων. Δεν τους νοιάζει στην τηλεόραση να χάσουν και μερικά εκατομμύρια. Θα έχουν οι χορηγοί τους, θα είναι Coca-Cola, ο έτσι ο αλλιώς χορηγοί. Θα χορηγούν γιατί η διαφήμιση παίζει ρόλο, σε προγραμματίζουν και σας φτιάχνουν τα όνειρα. Άρα λοιπόν εμείς τι λέμε, γίνετε συνειδητοί κάθε φορά όσο μπορείτε πιο πολύ στις δικές σας ενέργειες που προβάλλετε και δείτε με αυτές τις αρνητικές σκέψεις φτιάχνω την πραγματικότητα που θέλω, με αυτές τις πεπιθήσεις φτιάχνω την πραγματικότητα που θέλω. Όταν κάνω αυτό το πράγμα που π.χ. το χρηματικό ποσό και το δίδω εκεί, φτιάχνω την πραγματικότητα που θέλω, με αυτές τις πράξεις φτιάχνω την πραγματικότητα που θέλω και θα αρχίσετε να είστε η πραγματικότητα που θέλετε να έρθει σιγά σιγά. Να είστε εσείς για να ρέει η πραγματικότητα που θέλετε να έρθει μέσω από εσάς. Αυτό σημαίνει να είμαστε ακέραιοι. Βλέπει τον κόσμο, παρεξηγείται, φωνάζει, κάνει, να κάνουμε επανάσταση, λένε εδώ και πάνε και βλέπουν το Μουντιάλ και δεν τους νοιάζει τίποτα. Σε όλο τον κόσμο γίνονται, λένε, επαναστάσεις, να διώξουμε τους Λουμινάτη και δεν τους νοιάζει που στην Βραζιλία πεθαίνουν και το Μουντιάλ. Θέλω να σας πω ότι η διαφήμιση ταΐζει και το ξέρουμε ότι γύρω-γύρω ταΐζουν πάρα πολλοί άνθρωποι, έτσι, και ταΐζονται ακριβώς από αυτό, γιατί οι αρνητικοί δεν έχουν δύναμη, δεν έχουν στρατό. Ο Τσοπάνης δεν έχει δύναμη αν δεν έχει τα πρόβατα. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι ακριβώς για αυτόν τον ρόλο οι άνθρωποι που είναι ασυνείδητοι θα γίνονται επαγγελματίες δολοφόνοι, θα γίνονται επαγγελματίες, ξέρω εγώ, άνθρωποι που θα σπέρνουν αρνητικές ενέργειες. Γιατί είναι ασυνείδητοι, τους νοιάζει μόνο να επιβιώνουν. Άρα καταλάβετε λοιπόν ότι όσο εμείς γινόμαστε συνειδητοί συνέργειες και αυτό εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο, θα δείτε ότι δεν θα έχουμε, θα λέγαμε, πλέον την ασυνειδησία αυτή, αλλά θα πάρουμε την ευθύνη και θα λέγουμε λάθο. Πώς είναι το εγώ να έχω άλλη πραγματικότητα, ξεκινάω και αρχίζω και μπεκροπίνω από το πρωί το βράδυ. Πώς είναι το εγώ να έχω πραγματικότητα, ξεκινάω και παίρνω συνέχεια αυτά τα ρούχα έτσι και έτσι και έτσι και τα δίνω σε αυτά τα πράγματα. Πώς είναι το να έχω την πραγματικότητα, κάθομαι και δίνω τα λεφτά μου πάλι στις τράπεζες και κάνω αυτό το πράγμα. Πώς όταν δεν αντιστέκομαι, αφού την ενισχύω την πραγματικότητα αυτή, είναι δυνατόν. Άρα λοιπόν θα πρέπει για κάποιο ρόλο λοιπόν πρώτα να αντισταθείτε, να αποταυτιστείτε. Και να ξεκινήσετε συνειδητά. Κάνε τα ίδια πράγματα. Δεν με νοιάζει. Δεν θα πούμε στον καθένα τι θα κάνει. Άλλο τον ευχαριστεί αυτό, άλλο τον ευχαριστεί το άλλο. Γι' αυτό και ζούμε σε αυτή την ανθρωπότητα. Γιατί όλοι δεν είμαστε μονάδα. Είμαστε διασπασμένη πραγματικότητα μιας ανθρωπότητας. Γιατί έχουμε πολλές κατευθύνσεις. Και αυτό κάνει δύσκολη τη δική μας αναβάθμιση. Δύσκολη την ανθρωπότητα να έρθει σε μια ακέραιη τάση. Αυτό όμως πρέπει να το πετύχουμε πρώτα μέσα μας για να φανεί στην ανθρωπότητα. Όπως εμείς δεν έχουμε μια ακέραιη τάση και πάμε μια από εδώ, μια από εκεί, γι' αυτό δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε. Γιατί δεν έχουμε την ακεραιότητα να μπορούμε να τραβήξουμε τις ακτίνες του ηλίου συνεχόμενες σαν το μαγνητικό φακό. Αυτό ακριβώς γίνεται. Καθώς γινόμαστε συνειδητοί στις πράξεις, συναισθήματα, στις σκέψεις μας, πλέον έχουμε και την ευθύνη, έχουμε και την επιλογή. Τώρα μας λείπει η επιλογή για πιο πολλά πράγματα, γιατί τα κάνουμε από συνήθεια. Τι σημαίνει συνήθεια? Έλλειψη επιλογής. Γιατί δεν υπάρχει επιλογή και συνήθεια? Όταν επιλέγω, πάβει η συνήθεια. Άρα ή το επιλέγω ή το συνηθίζω. Άρα λοιπόν κάθε φορά είναι ένα καινούριο τώρα που το επιλέγω. Κάθε στιγμή λοιπόν τι λέμε, ας γίνουμε συνειδητοί και ακόμα ξέρουμε ότι οι άλλοι κάθονται και διαλέγουν άλλη πραγματικότητα. Εγώ που με αυτά τα μάτια που έχω βλέπω πόσοι άνθρωποι 50% διαλέγουν αρνητική πραγματικότητα. Αλλά τι να κάνω, δεν μπορώ να τους κατακρίνω.
Όμως εγώ θα συνεχίσω να κάνω αυτό που μπορώ. Θα κάνω εθελοντικά αυτό, θα συνεισφέρω αυτό, θα δώσω αυτό και θα κάτσω να σκεφτώ μέσα μου πόσο τη εκατό στα μάτια προσφέρω για την πραγματικότητα αυτό θέλω να έρθει στον κόσμο. 10%, 20%, κάντο τουλάχιστον 50-50, αν όχι 100%, αν όχι 80% ή έστω 51% από την ενέργεια που έχετε, αν 51% τη δώσετε θετικά, φτάνει. Οι αρνητικοί μπορούν να πετύχουν κάτι αρνητικό μόνο όταν βάλουν πάνω από το 90% της ενέργειάς τους σε ποσοστό. Οι θετικοί μπορούν να το πετύχουν βάζοντας μόνο 51%. Καταλαβαίνετε ότι επειδή είναι θετική η δύναμη πιο συλλογική, συνεκτική, αυτόματα μεγαλώνει, ενισχύεται όταν μέσα της ενώνονται τα κομμάτια. Επειδή η αρνητική δύναμη είναι διαχωριστική, θα πρέπει σε μεγάλο ποσοστό κάποιος να φτάσει για να μπορεί να γίνει ό,τι να γίνει. Άρα λοιπόν αυτοί που θέλανε να καταστρέψουν, τα λέγαμε, τη γη ή να φέρουν αρνητικά αποτελέσματα για τους λόγους τους, θα πρέπει να σας κάνετε τόσο, θα λέγαμε, υπνοτισμένοι, ώστε το 90% των πράξεών σας να είναι αρνητικά. Και σας λέω, το έχουν πετύχει, το έχουν πετύχει. Τώρα ξεκινάει η αλλαγή. Φτάνει ένα 51% να είστε θετικοί στην ημέρα σας και θα έρθει μια θετική πραγματικότητα. Όπως και φτάνει στην πραγματικότητα ένα 51% των ανθρώπων, αν είχαν κλείσει προς το θετικό, θα υπήρξε παράδεισος εδώ πέρα. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται τώρα ένα μικρό ποσοστό για να ξεκινήσει η ροπή. Αν φτάσει στο 50% θα είναι ήδη παράδεισος. Όταν καταλάβετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι κάθε φορά να ξέρουμε πώς διαχειριζόμαστε, πώς διευθύνουμε τις ενέργειές μας. Δείτε τους ανθρώπους, συνεισφέρετε τους ανθρώπους που κάνουν καλό, συνεισφέρετε τους ανθρώπους που έρχονται για τη νέα ενέργεια. Συνεισφέρετε μοιράζοντας ορισμένα πραγματάκια, εθελοντικά, δίνοντας τη δική σας ενέργεια. Αυτό πράγμα πρέπει να γίνει αν πραγματικά θέλετε εσείς να αλλάξετε πάνω απ' όλα και μετά ο κόσμος. Δεν γίνεται εγώ λοιπόν να ενισχύω αρνητικά πράγματα και να θέλω να αλλάξει πραγματικότητά μου. Θα πρέπει καταρχήν να ενισχύω αυτά που νιώθω εγώ θετικά για μένα. Όχι επειδή μου πάνε οι άλλοι, συνειδητά κάντε αυτό που θέλετε. Ο καθένας με τη δική του συνείδηση. Αν λοιπόν σε όλη τη ζωή σας, όλη την καθημερινότητά σας, κάνετε 90% αρνητικά πράγματα και 10% που κάνετε ένα διαλογισμό και μια καλή πράξη, τι να το κάνω. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει λοιπόν να καταλάβετε ότι σε εισαγωγικά το ποσοστό της επιλογής σας πρέπει να είναι πιο ακέραιο προς το θετικό. Αν θέλετε μια θετική αναβάθμιση, τα λέγαμε. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε να πετύχουμε στον κόσμο. Γι' αυτό πρέπει να τον συνειδητοποιήσουμε. Άλλοι λένε να τον ξυπνήσουμε. Αυτό λέμε, να δείτε τις ενέργειες που καταλήγουν. Γιατί αν ένας άνθρωπος, όσο θα λέγαμε χαμηλό IQ και αν έχει, αν θα δει ότι αυτές οι ενέργειες είναι πλέον φωσφανάρι που χρησιμοποιεί στη ζωή του, έφερε αυτό το αποτέλεσμα, είναι σίγουρο ότι οτιδήποτε άλλο και να κάνει, αρκεί το ίδιο πράγμα να μην κάνει. Ας σκεφτεί κάτι διαφορετικό, είτε λέγεται πολιτική, είτε λέγεται στη δουλειά του, είτε λέγεται παντού. Σταμάτα να κάνεις το ίδιο που έκανες και εφόσον αυτό που κάνεις δεν σε αρέσει, το άλλο που θα είναι πιο κοντά να σου δείξει το δρόμο σου. Άρα λοιπόν ξεκινάμε και λέμε, ξεκινήστε να δίνετε την ενέργεια σας πλέον στα project που είναι για ελεύθερη ενέργεια. Να αρχίσουμε να συνεισφέρουμε προβάλλοντας και ανακοινώνοντας και κοινοποιώντας πράγματα που μπορούμε να νιώσουμε ότι μας βοηθάνε και να γεμίσουμε τον κόσμο με γνώση, με πληροφορία να ξυπνήσει. Έτσι, κάτω από αυτή την θέση αρχίζω και λειτουργώ και ξεκινάω, κάνω εθελοντικά τους τα πράγματα. Δεν θα μπορούσα να κάνει βιβλία, ιστορίες, τον Ατάλο. Βλέπετε πώς λοιπόν έχω γεμίσει με τόσα περιόριστες ιστορίες στο YouTube, με τόσα βιντεάκια. Βλέπετε το blog που γράφω. Βλέπετε κάθε φορά αυτά που κάνουμε, τα σεμινάρια εθελοντικά. Πρέπει να ξεκινήσουμε να δείξουμε στον κόσμο ότι αυτό που κάνω εγώ δεν είναι επειδή σας αγαπάω και σας το δίνω γιατί σας λυπάμαι. Σε μένα έρχεται, τη δική μου πραγματικότητα φτιάχνω. Καταλάβατε, δεν είναι κάτι που λέω, ελάτε να ξυπνήσετε. Εγώ βοηθιέμαι, δίνοντας εθελοντικά, βοηθάω τον δικό μου κόσμο. Και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Κάθε φορά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Παρακολουθήστε λοιπόν τις ενέργειές σας και θα δείτε ακριβώς τον ρόλο που παίζετε στην κοινωνία. Καταλάβατε ότι είστε ένα μικρό γρανάζι, αλλά αν κουνηθεί, όλα τα γρανάζια κουνούνται. Έτσι λοιπόν πρέπει να καταλάβετε ότι αλλάζοντας τον εαυτό σας θα αλλάξει πραγματικότητα σίγουρα. Και αν θέλετε κάποιος
έτσι, από εσάς να πάρει το παράδειγμα, γίνεται καθαρό παράδειγμα και να το καταλάβει. Αν είστε ένα μπερδεμένο παράδειγμα, δεν μπορεί να καταλάβει. Η ακεραιότητα σημαίνει ότι είμαστε μια high definition φωτογραφία και ο άλλος μας κοιτάει και λέει, α, τώρα σε κατάλαβα. Η μη ακεραιότητα σημαίνει ότι είμαστε μια θαμπή ασπρόμαυρη, χωρίς καλά πίξελ εικόνα. Και ο άλλος λέει, τι μου λέει τώρα. Είναι δυνατόν κάποιος να μας πιστέψει λοιπόν να βλέπει μια θαμπάδα και είναι δυνατόν να πιστέψει κάποιον όταν βλέπει μια ακεραιότητα, ένα high definition. Το ένα θα το καταλάβει, θα το δει, το άλλο θα μπορεί να το δει. Έτσι ακριβώς είναι και οι ενέργειες. Όταν το πιστεύεις, εκπέμπεις δυνατά και ο άλλος γλούζεται με την ενέργειά σου. Και αρχίζει μέσα του και λέει πω πω, για να κάτσε να το καταλάβω. Όταν όμως εσύ δεν εκπέμπεις ακέραια, τότε μπαλατζάρει. Και όπως ξέρεις, ακόμα και μουσική να είναι, του Μπετόβεν να είναι, όταν δεν παίζει καλά το ραδιόφωνο, σου πουνάνε τα αυτιά. Έτσι δεν είναι. Θα προτιμείς να ακούς μια καθαρή, κι ας είναι και hip hop. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν, άλλος για να ακούσει μουσική, τι θα πει. Κάτσε να ακούσει τον Μπετόβεν με γκζζζζ και τέτοια πράγματα. Όχι. Θα σου πει, κάτσε να ακούσω μια καθαρή και από τις καθαρές θα διαλέξω μετά ποια μου αρέσει καλύτερα. Γίνεται λοιπόν καθαρά η δόνησή σας. Διαλέξτε καθαρά τη δόνησή σας, γίνετε συνειδητοί στις ενέργειές σας και μόνο έτσι, με τη συνείδηση και τη διεύθυνση των ενεργειών σας, θα μπορείτε να γίνετε συνειδητοί, συνδημιουργοί. Αυτό έγινε κατανοητό. Ναι, είναι το α και το ω, πραγματικά ας μιλάω. Είναι το α και το ω. Μετά δεν σας στένε ούτε οι πολιτικοί, δεν σας στέει κανένας. Γιατί τα δείτε αυτόματα με αυτή τη συμπεριφορά, γυρίζοντας την ευθύνη και τη δύναμη πάνω μου και την επιλογή, πόσες πόρτες θα ανοίξουν που μπορούσατε να κάνετε και όμως δεν τις κάνετε. Ο φόβος πάνω σε αυτό τι είναι, ξέρετε τι, ότι αν πάρω εγώ την ευθύνη, τι θα πω, πω τι έχω να τραβήξω, να πάλι ανασφάλεια. Αυτό θα είναι για το καλό σου υποτίθεται. Άρα, δεν πιστεύεις ότι αυτό είναι το καλό σου. Καταλάβα το κόσμο για αυτό σας είπα σήμερα την παραβολή με τον Ισαάκ. Αν κάποιος λοιπόν πιστεύει πραγματικά ότι αυτό είναι το καλό του, θα κολλήσει και θα πει πω τι έχω να τραβήξω, όχι, θα το κάνει με χαρά. Άρα η φαινομενική θυσία θα είναι μια χαρά, θα είναι ένα challenge, θα είναι μια ευχαρίστηση. Ο άλλος όμως, έτσι που δεν το πιστεύει, λέει ναι, παιδιά, όλοι μαζί πηγαίνετε. Κατάλαβες, κουτοπώνει τι κάνουνε, κάνονται εκεί πέρα λοιπόν και λένε έλα μου, εντάξει εγώ κάνω τη ζωή μου και αν θα αλλάξει, άλλαξε, ναι, παιδιά, μαζί, πηγαίνετε όλοι μόνοι σας. Δηλαδή καταλαβαίνετε, αυτό ακριβώς το πράγμα και στην πραγματικότητα δεν χρειάζεται κανέναν. Δεν χρειάζεται κανέναν από τους άλλους. Χρειάζεται μόνο εσείς να μάθετε να είστε συγκεκριμένοι σε αυτό που θέλετε χωρίς κατάκριση. Ό,τι και αν θέλετε. Απλά κάντε το συνειδητά. Οκ. Okay.